Να πάμε στην Αντιδήμαρχο Σπετσών, την κυρία Παρασκευή Στόφυλλα. Κυρία Στόφυλλα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πώς είναι η κατάσταση στο νησί, για πείτε μας. Η κατάσταση είναι υπό έλεγχο. Ευτυχώς όλο το βράδυ οι επίγειες δυνάμεις ήταν σε ετοιμότητα. Έχει γίνει η κατάσβεση κατά 90%. Περιμένουμε τώρα να έρθουν και οι εναέριες δυνάμεις. Ναι. Ξανά για να τελειώσει, να σβηστεί τελείως η μεγάλη φωτιά. Έκαψε γύρω στα 5.000 στρέμματα. Αυτό είναι το δυστυχές γεγονός. Απείλησε κατοικίες, κυρία Στόφυλλα, έφτασε κοντά. Απείλησε, ναι. Απείλησε τον οικισμό των Αγίων Ανεργύρων. Mm-hmm. Και προς τα κάτω και δυτικά προς την παραλία της Ξυλοκέζας που είχε εκεί και κάποιες κατοικίες. Mm-hmm. Και από την άλλη πλευρά. Κυρία Στόφυλλα, έκαψε ένα δάσος που άρχισε να βγαίνει και πάλι, έτσι. Ήταν καμένα από τη φωτιά του 1990 ή του 2000. Το 1990 ήταν η πιο μεγάλη φωτιά και βρισκόταν ακριβώς στο ίδιο σημείο. Μάλιστα. Το ευτυχές είναι ότι διασώσαμε ένα αρκετό μέρος από την πλευρά του βουνού, ένα πανέμορφο δάσος που σχεδόν κάθε μέρα που πηγαίναμε και το βλέπαμε, λέγαμε τι όμορφο ήταν. Αυτό δυστυχώς δεν διασώθηκε και ήταν από την πυρκαγιά του 1990, όπως αναφέρεται. Κυρία Στόφυλλα, ξέρετε τι συμβαίνει με τις πέτσες. Επειδή είναι ένα καταπράσινο και ένα πανέμορφο νησί, πολλές φορές στο παρελθόν έχουμε δει τουλάχιστον 11 φορές μέσα στο καλοκαίρι κάπου να εκδηλώνεται μία αιστεία φωτιάς. Ναι. Από πού εκδηλώνονται αυτές οι πυρκαγιές, για πείτε μας. Κοιτάξτε, η συγκεκριμένη πυρκαγιά πιστεύουμε. Άλλοι λένε ότι έγινε από μία κολόνα της ΔΕΗ. Ναι. Εγώ θα τολμήσω να πω ότι ήταν καθαρά χέρι, ανθρώπινο χέρι, δυστυχώς.